διαλλακτικότερη ενεργειακή στάση φαίνεται να υιοθετεί έναντι της Ευρώπης η Ρωσία, την ώρα που η τιμή του φυσικού αερίου μέσα σε μία εβδομάδα έχει κατρακυλήσει και είναι 95 ευρώ χαμηλότερη από το πλαφόν των 180 ευρώ που έχει ορίσει πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Φαίνεται μάλιστα ότι η Μόσχα είναι διατεθειμένη να ανοίξει ξανά τον αγωγό για ΜΑΛ. Καθώς μια τέτοια εξέλιξη διαβλέπει και ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης, Αλεξάνδερ Νόβακ. Ο Τάκης Φυρής όμως είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θα μας ενημερώσει, Τάκη. Γιώργο, ο Νόβακ πράγματι παραχώρησε συνέντευξη στο πρακτορείο ΤΑΣ και δήλωσε ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να ξαναρχίσει τις παραδόσεις φυσικού αερίου μέσω του αγωγού Γιαμάλ, όπως είπες, που όπως επεσήμανε σταμάτησε να λειτουργεί για πολιτικούς λόγους και παραμένει αχρησιμοποιητός. Η ροή του συγκεκριμένου αγωγού είχε διακοπεί πριν από έναν ακριβώς χρόνο, όταν η Πολωνία απέρριψε την αγορά φυσικού αερίου από τη Ρωσία και φυσικά την πληρωμή σε ρούβλια. Είχαν τεθεί σε ισχύ και οι ευρωπαϊκές κυρώσεις τότε. Ο Νόβακ είπε επίσης ότι μελετούν και το ενδεχόμενο παραδόσεων φυσικού αερίου μέσω Τουρκίας. Δεν είναι σαφές, Γιώργο, αν οι δηλώσεις Νόβακ απηχούν μία ανησυχία της Ρωσίας για τις οικονομικές επιπτώσεις του ευρωπαϊκού εμπάργου που φαίνεται ότι τώρα θα αρχίσουν να γίνονται, αν υπάρχουν σαφείς στη ρωσική οικονομία. Μπορεί να δίνει και σήμα στην Ευρώπη ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί, όπως φάνηκε και από τη χθεσινή δήλωση του πρόεδρου Πούτιν ότι είναι έτοιμη για διάλογο, τον οποίο αποκλείουν οι δυτικοί σύμμαχοι της Ουκρανίας. Πάντως, και αυτό είναι το σημαντικό τώρα, οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη βρίσκονται σε κάθετη πτώση, ίσως και για το γεγονός ότι η παρατεταμένη η καλοκαιρία έχει μειώσει τη ζήτηση. Από τα 134 ευρώ στις 15 Δεκεμβρίου η τιμή είχε πέσει την προπαραμονή των Χριστουγέννων στα 85 ευρώ. Δηλαδή μείωση κάπου 37%, Γιώργο. Τάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.